Καλησπέρα παιδιά, εδώ ο Παλαδινός. Αυτή τη φορά θα παίξουμε λίγο Constructed. Θα παίξουμε Warrior Πειρατές. Γενικότερα από τις κλασικές λίστες πειρατών είναι περίπου το ίδιο. Παίζω σαν tech card το 4 mana silence, το Spellbreaker. Θα το δείτε το deck. Παίζω έναν Leroy. Γενικότερα όλους τους πειρατές. Είχα δει από ένα παιδί εδώ στο Legend, έτρεχε ένα 4 mana συν 2 buff κάθε end turn. Αλλά γενικότερα μαζί με Γκρόμας, αλλά γενικότερα δεν με βόλεψε τόσο. Πήγαινε πολύ αργό το deck μετά, οπότε ξαναγύρισα στα παλιά. Τώρα εδώ πέρα θα μπορούσε ίσως να κρατήσει και το upgrade, αλλά ας έχει έτσι. Δεν έχω πολύ καλό χέρι, θα έλεγα. Αφού όμως ξεκινήσαμε με αυτό, είμαστε σε καλό δρόμο. Εδώ πέρα ή θα είμαστε εναντίον Beast Druid ή εναντίον Jade. Από ό,τι φάνηκε είμαστε με Jade. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Θα βάλουμε λογικά Hero Power. Σκοτώσουμε με το weapon. Τα άλλα δύο στο face. Τώρα για next round δεν ξέρω όμως συμφέρει εδώ πέρα, Blood Sail Tantist. Δεν μ' αρέσει τόσο το weapon. Θα δούμε. Εδώ πέρα... Απ' την άλλη δεν λέει και αυτό τόσο. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα θα βάλουμε τον Cultist. Θα το σκοτώσουμε πάλι με το weapon. Πάμε το κουτάκι μας. Εάν παίξει τώρα και επόμενο Jade που είναι 3-3, ωραία, βάζουμε αυτόν, δυναμώνουμε το weapon κατά 1 και το σκοτώνουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Θα πάμε τα υπόλοιπα face. Τώρα εδώ πέρα ας πούμε θα μπορούσε να κάνει ένα ωραίο νουρ ή νουρις βασικά ή swipe. Θα παίξει το τόν του. Δεν μας ενοχλεί πολύ. Τώρα εδώ πέρα εφόσον είναι τα πάντα πειρατές, ίσως να έλεγε και αυτό. Εφόσον μπορώ να ρίξω και αυτό. Ωραία. Παίξουμε αυτό. Βάλουμε εδώ τον πειρατή μας. Κάνουμε αυτό το trade. Εδώ πέρα ίσως ήταν προτιμότερο να τα τριντάρουμε και τα δύο. Ίσως να τα πάμε όλα face. Μπορούμε να τριντάρουμε μόνο το ένα. Θα πάμε τα υπόλοιπα στο face. Λογικά αυτό το ματσάκι είναι δικό μου. Να το swipe. Πάει για επόμενο taunt. Εδώ πέρα να δω άμα έχω lethal. Βαράει αυτός για 5. Βαράει αυτός για 5. Ωραία. Και είχα lethal, ναι. Το πρώτο ματσάκι πήγε πολύ ωραία. Δυστυχώς δεν άφησα κάποιον από το ένα rank να πάει στο Legend.
Στη θέση που είμαι αυτή τη στιγμή στο Legend είμαι πολύ χαμηλά. Πρέπει, ψηλά βασικά, όπως το πάρει κανείς. Στο επόμενο season θα προσπαθήσω να πάω σε καλύτερες θέσεις, άμα ξανακαταφέρω να φτάσω στο Legend. Εδώ το tech card μας, σε κάνα taunt, κάνα τέτοιο, μπορεί να σώσει πολύ. Τώρα δεν θα το κρατήσω προφανώς, τίποτα απ' όλα. Μέχρι και πάτηση είχα στο χέρι. Εδώ πέρα ήρθε Φύριαξ. Πιστεύω καλύτερα στον Hunter. Γενικότερα δεν είναι καλό matchup με Warrior. Είναι να κάνει τα trades. Οπότε θα πάμε εδώ. Θα κάνουμε ένα trade. Αφού το έχουμε και δεύτερη φορά το upgrade, μπορούμε όποτε θέλουμε να πάμε στο κανονικό μας weapon. Επίσης, εφόσον δεν έχω ρίξει patches, μπορώ να τον φέρω με το Southsea ως 2-2 στον τρίτο γύρο. Ή μέχρι και τώρα βασικά. Λογικά αυτό θα κάνω. Απλά δεν ξέρω αν αξίζει να κάνω το trade εδώ. Λοιπόν, αυτό θα κάνω. Θα κάνω εδώ το trade αφού δεν είναι beast. Τώρα μπορεί να έχει weapon βέβαια. Που έχει λογικά. Animal Companion, και αυτό καλό. Θα κάνει το trade προφανώς. Εντάξει, δεν μας χαλάει και πολύ. Τώρα υπάρχουν δύο καλές κινήσεις. Η μία είναι να βάλω τον Forthing, σκοτώσω ένα και μετά μόνο με weapon και το ένα minion μπορεί να το σκοτώσει το Forthing. Αλλιώς μπορώ να κάνω upgrade αυτά τα δύο, να ρίξω αυτά τα δύο και μετά αυτό που 0 mana. Αλλά ίσως λέει αυτό στον επόμενο γύρο. Ναι, ναι, το κάνουμε έτσι. Αφού δεν έριξε στον προηγούμενο γύρο το weapon, θεωρώ ότι παίζει να μην το έχει. Στο χέρι του τουλάχιστον. Τώρα είναι λίγο ρίσκι, αλλά. Για να δούμε το όχι. Έχει Hunter's Mark που δεν περίμενα να τρέχει. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Ίσως η προηγούμενη στρατηγική ήταν καλύτερη, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν ξέρω γιατί να χρησιμοποιήσω 3-2 weapon. Θα πάμε με τον Northsea First Mate. Νζόθς First Mate, λάθος μου. Ναι. Θα κάνω ένα upgrade. Θα τον παίξω αυτόν εδώ και θα φάω το λικάκι. Πέρα το Kill Command. Το επόμενο λικάκι. Ωραία. Εδώ πέρα θα το κάνω το Summon. Μόνο και μόνο για τα stats τον έβαλα τον Spellbreaker, δεν φοβάμαι το στατόν, δεν έχω κατεβάσει damage. Να, εδώ πέρα θα ξοδέψει το kill command του. Το τελευταίο. Αυτός έχει πουσάρει καλό damage, αλλά δεν έχει τώρα field, δεν έχει και κάρτες. Ως Hunter δεν μπορεί να έχει και κανένα πολύ μεγάλο προβάδισμα με κάτι τέτοιο. Εγώ θα μπορούσα να πω ότι με top deck μπορώ να παίξω κάπως. Φτάνει να μην μου πάρει το field γρήγορα. Τώρα με το armor μπορώ να τον αφήσω πίσω.
τον Λίζ δεν θα μου κάνει ζημιά εδώ. Τον Λίζ με την Ιένα ίσως μπορεί να μου κάνει κάποια ζημιά εδώ. Συνεχίσω να πηγαίνω για το armor αφού με έχει κατεβάσει life. Το weapon να το βάζω από τώρα δεν χρειαζόταν. Προσπαθεί να αποσάρει με το hero power και βάζει Ιένα. Μια πολύ καλή προσπάθεια για πους. Τώρα εδώ πέρα ίσως να εκμεταλλευτώ το damage μου για face. Αν προλάβει να πουσάρει αρκετά, σημαίνει ότι θα φτάσω 12. Θα μπορώ να το κάνω 6 damage με το Mortal Strike. Ωραία, έχουμε 8. Και αυτό το ματσάκι πήγε καλά. Θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί πολύ πιο άσχημα ένα Hunter Situation vs Pirate Warrior. Ίσως να έπρεπε να έχει αρχίσει για face αρκετά νωρίτερα. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο στο χέρι του, αλλά πιστεύω ότι αυτή ήταν η καλύτερη του κίνηση. Πάμε για το τρίτο μάτς. Ωραία, εδώ πέρα πάλι. Άμα είναι άγκρο, ίσως να άλλη για κρατήσω αυτά τα δύο. Αλλά όχι και τα δύο. Θα κρατήσω τον πειρατή. Αρκετά καλύτερα. Τώρα δυστυχώς δεν είμαι σίγουρος ότι αν είναι άγκρο. Εδώ πέρα θα το παίξουμε το σάψι. Είναι κάτι σαν αναγκαστικό σάμον, επειδή θέλω το board. Άμα είναι beast θα έχω κάποιο πρόβλημα σε λίγο. Γενικότερα τα mulligans ρισκάρουμε πάντα να είναι για το πιο aggro deck που νομίζουμε, για το πιο aggro matchup. Δηλαδή τώρα παίζω με druid, δεν θα κάνω mulligans για το jade, θα κάνω mulligans για το beast, επειδή το beast είναι το aggro. Από το aggro δεν ξαναγυρνάω άμα κάνω λάθος mulligan. Ωραία. Οπότε εδώ πέρα, τώρα μπορούμε να βάλουμε τον Zoth. Δεν θα πάμε τόσο κέρβ, με το κέρβ βέβαια, αλλά δεν μας πειράζει τόσο, κρατάμε τα minions μας. Εντάξει, αυτό το deck τρέχει δύο νούρις, αλλά και πάλι δεν πιστεύω ότι άξιζε να το κάνω κάπως διαφορετικά. Ίσως να το αρκούσε να το ρίξει, άμα το έχει στο χέρι τώρα. Τώρα σκεφτόταν coin και νούρις ας πούμε, αλλά πες να μην το κάνει. Αυτός κράτησε λογικά το mulligan του είναι νούρις. Νούρις, μπερδέστηκα, swipe. Πάει με Mire Keeper. Επιλέγει το φιλ. Ευτυχώς έχω το upgrade. Θα πάμε εδώ το upgrade. Παίξουμε το κοριτσάκι. Τώρα αυτός μπορεί να πάει εδώ. Ωραία. Και ένα face. Γενικότερα εναντίον Jade Druid πιστεύω το καλύτερο πράγμα είναι να προλάβεις πριν τα 7 μάνα να το νικήσεις. Έτσι πως είμαστε βέβαια δύσκολο. Δεν είναι κάτι τέτοιο εύκολο, μας έχει καθυστερήσει αρκετά. Έως και πάρα πολύ δεν έχω τίποτε πλέον.
Εδώ πέρα μου ήρθε το weapon. Θα πάμε για όσο παραπάνω damage μπορούμε. Και ίσως και όχι. Άμα είναι στον επόμενο γύρο να το βγάλω. Δεν θα πάμε για όλα. Μπορεί να χρειαστούν για τα taunts του. Εδώ πέρα Wild Growth. Θα βάλει armor. Ωραία. Εδώ πέρα θα κάνουμε attack. Θα βάλουμε το weapon. Θα παίξουμε το σάφση. Φτάσαμε ήδη στα 7 μάνα. Το καλό είναι ότι σχεδόν όλα τα threats θα σκοτώνω με το weapon μου και ένα heroic strike. Όπως αυτό. Εδώ πέρα θα παίξουμε τον Cultist. Κάνουμε ένα Hero Strike. Hero Power. Μπορεί να το γυρίσει το board απότομα, αλλά πιστεύω ότι θα βάλει κι άλλο Taunt που θα μπορέσω να το φάω με τον ίδιο τρόπο. Εκτός αν μου έρθει κανένα Spellbreaker. Και να το Swipe. Κακό. Δεν θα κάνει Attack. Ναι. Θα φάει ένα hit face και μετά δύο. Θα μπει το καινούριο μου weapon. Βάλουμε και λίγο armor. Εδώ πέρα Nuris. Μπορεί να το γυρίσει πλέον πάρα πολύ άνετα. Έχει φτάσει σχεδόν στα 10 μάνα. Έχει και κάρτε στο χέρι. Έχει τα κατάλληλα removes. Αναγκαστικά θα πάω για το face. Είναι δύσκολο να γυρίσει ένα τέτοιο μάτσα, αλλά όχι ακατόρθωτο. Βέβαια, από τις κινήσεις του τώρα εξαρτάται άμα θα είναι ακατόρθωτο. Το Νουρίς δεν ξέρω τι του έδωσε. Λοιπόν, τώρα παίζουν δύο πράγματα. Το κακό με αυτό που έκανε είναι ότι δεν έπαιξε σχεδόν τίποτα εκτός από ένα μίνιον. Το καλό με αυτό που έκανε είναι ότι ένα 12-12, άμα του δώσεις την κάρτα του Druid που δίνει συν 1-1 και μετά από το συν 1-1 στο minion σου του πάει συν το armor, όσο είναι το attack ή το health, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, το πάει 13-13, ξέρω εγώ, και πάει 13 armor. Άμα όμως δεν το έχει στο χέρι, τότε το damage που θα το κάνω θα είναι τρελό. Επίσης, στον επόμενο γύρο μπορεί να με νικήσει. Στο μεθεπόμενο. Λοιπόν, εγώ πάω όλο μου το damage. Εδώ πέρα. Και εδώ πέρα παίξουμε hero power, δηλαδή μέχρι και ένα πεντάρι να μας έρθει. Μπορώ να το δείξω το weapon μετά. Λογικά το έχει σίγουρα, για να το παίζει αυτό στο deck εξ αρχής. Συγγνώμη. Καλά, εδώ πέρα βλέπουμε την τύχη του. Έχει Sogoth. Τώρα, άμα μου είχε έρθει το Silence, είχα νικήσει. Προφανώς δεν μου είχε έρθει. Τώρα στα 19, ξέρω αν θα μπορέσω να το ζήσω. Θα το προσπαθήσω. Θα παίξω διάχο. Τώρα αυτός έχει 17-18, άμα έχει μέχρι και ένα swipe ή κάτι, οτιδήποτε που δίνει damage, έχει νικήσει. Να το.
Αυτό ήταν, παιδιά. Θα τις κάνω τριάδες-τριάδες τα μάτς, εκτός άμα ζητήσετε παραπάνω, ώστε να το time του κάθε βίντεο να μην είναι τεράστιο. Μόνο στις αρένες θα είναι μεγάλο άμα τις βάζω ολόκληρες. Πολλές φορές θα είναι κομμένες κιόλας, ανάλογα με καλά plays ή κάτι τέτοιο. Θα τα πούμε σύντομα. Αυτό ήταν το βίντεο μου. Τα λέμε, καλό βράδυ.